Console Hunter. Console Hunter. Φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter και σήμερα ένα καινούριο επεισόδιο με ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχω ένα χρόνο ακριβώς στην αποθήκη και δεν είχα βρει το χρόνο να το κατασκευάσω αυτό, να το στήσω, να το κάνω, να το ράνω, γιατί χρειάζεται και περαιτέρω εξοπλισμό, όπως βλέπετε εδώ ένα VHS. Φυσικά μιλάμε για τη συνεργασία Taiko και Sega με αποτέλεσμα το Video Driver. Τι είναι τώρα το Video Driver? Τι κοινό μπορεί να έχει αυτό εδώ το τερατάκι, το πανέμορφο, το Turbo Tracks, της Taiko Pavla Taiyo, και τι σχέση επίσης μπορεί να έχει με αυτό το άλλο τερατάκι στην κατηγορία του, το πανέμορφο Mega Drive 1, που είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα μαζί με το NES. Τι κοινό μπορεί να έχουν, παιδιά? Κανένα απολύτως. Όμως, επειδή αυτή η εταιρεία, η οποία έχω πει πολλές φορές ότι ήταν μια εταιρεία με μεγάλες βλέψεις για την τεχνολογία, για την εξέλιξη, για το μέλλον κτλ., που το είδαμε ασχέτως αν αποτύχανε κινήσεις της αρκετές επάνω σε hardware, είχε όμως μια νοοτροπία να παρουσιάσει κάτι καινούριο στην αγορά, κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν το είχε ανταγωνισμός. Εξάλλου, αυτή είναι η Sega, η οποία μάθαμε κακά τα ψέματα, μια εταιρεία η οποία ήθελε με το τσαμπουκά να πάει και να την μπαίνει στις άλλες εταιρείες και πιο πολύ στην Nintendo, η οποία έπαιζε και την αντίστοιχη μπάλα παλιότερα στην Atari κτλ. Έτσι λοιπόν, το 1988 στην Ιαπωνία, η Taiyo, η Ιαπωνέζικη δηλαδή, παύλα Αμερικάνικη Taiko, που είναι η ίδια εταιρεία, απλά έχει διαφορετικό brand name στις υπήρους. Tracks, a whole new kind of radio control. Fast tracks. Tracks gives you instant traction, fast reaction, climb tougher, break out faster with rechargeable 9.6D turbo power. Fast tracks really tears. Fast tracks 360s. Fast tracks goes where you've never gone before. New 9.6D turbo fast tracks and fast tracks pickup from Taiko. Batteries not included. Είναι μια εταιρεία η οποία καταρχήν ήταν διάσημη που μεσουράνησε τέλη 70s, όλα τα 80s και μέχρι και τα 90s. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πρέπει να υπάρχει και ακόμα να βγάζει τηλεκατευθυνόμενα. Είναι μια εταιρεία, λάθος, η οποία βγάζει toy grade τηλεκατευθυνόμενα. Τι σημαίνει toy grade? Toy grade σημαίνει ότι είναι παιχνίδια τηλεκατευθυνόμενα φτιαγμένα για μέσα στο σπίτι και το πολύ λίγο στο backyard, όπως λέγανε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή στις πίσω αυλές των σπιτιών τους, έτσι με λίγο χώμα και λίγο γρασιδάκι. Δεν ήταν για κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν τηλεκατευθυνόμενα τα οποία πολλά δεν είχαν καν αναρτήσεις, κάποια είχαν πολύ υποτυπώδες αναρτήσεις, δεν ήταν τρομερά γρήγορα και επίσης δεν είχαν και την τρομερή αντοχή σε ανταλλακτικά. Παρ' όλα αυτά όμως, τηλεκατευθυνόμενα σαν αυτό εδώ, τα οποία λειτουργούν ακόμα και σήμερα και έχουν υποστεί τεράστια καταπώνηση στα παιδικά μας χέρια στα 90's, σε μένα συγκεκριμένα το 1993 κτλ. Ήταν κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στις αγορές και σε όλες τις υπήρους, γιατί δηλαδή, τηλεκατευθυνόμενα ήταν ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι, παιδιά, στη δεκαετία του 80 και του 90. Τώρα δεν είναι το ίδιο τα πράγματα σαφώς, γιατί ήταν ένα είδος παιχνιδιού που πιστεύω αρκετοί θα συμφωνήσετε, το οποίο κάλυπτε την αγορά των video games όταν δεν είχε εξελιχθεί. Δηλαδή πολλά παιδιά τότε θέλαμε χειροπιαστά παιχνίδια, τηλεκατευθυνόμενα, G.I. Joe, επιτραπέζια, φιγούρες κτλ. Και αν είχαμε και ένα NES, ένα Game Boy, ένα Master System, αλλά παίζαμε πάρα πολύ με αυτά. Έτσι λοιπόν η Taiko ήταν από τις καλύτερες εταιρείες κατ' εμέ στο Toy Grade παιχνίδι, γιατί υπάρχει και το Hobby Grade τηλεκατευθυνόμενο, που είναι τα επαγγελματικά τύπου, σαν ένα που έχω εγώ και το έχουμε δείξει σε επεισόδιο του Toy Hunters, παρέα με το Turbo Bionic και το Fast Tracks και Turbo Tracks, έχουμε κάνει μια κόντρα, ένα βίντεο, μπορείτε να τρέξετε στο κανάλι του Toy Hunters να το δείτε.
Και πήγε λοιπόν πολύ καλά αυτή η φάση. Έτσι λοιπόν εδώ έρχεται η Sega, η οποία τότε ήταν με αυτό εδώ το τέρας, είχε ξεκινήσει στην Ιαπωνία, πήγαινε αρκετά καλά, ήταν μαζί με το Turbo Graphics οι πρώτες 16-bit κονσόλες, άρχισε να μεγαλώνει ένα ιδιαίτερο κοινό και εκεί λοιπόν σκάει ένα από τα πρωτοπόρα μυαλά της Sega και λέει, γιατί να μην μπορέσω να ενώσω την τεχνογνωσία της Taiko, που είναι η νούμερο ένα στα τηλεκατευθυνόμενα, μαζί με τη δικιά μας τεχνογνωσία, που το έχουμε έτσι με τα video games και τη φάση αυτή στα arcades, δίνουμε πόνο, και το 88 η Sega έδινε, παιδιά, πόνο στα arcades, γιατί να μην φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το Video Driver. Πρακτικά είναι licensed και από τις δύο εταιρείες, και από Taiko και από Sega. Βγήκε το 1988 λοιπόν στην Ιαπωνία και στην Αμερική ταυτόχρονα, και επίσης διανεμήθηκε σε κάποιες άλλες ηπείρους, όπως στην Ευρώπη. Προσωπικά αν με ρωτήσετε, εγώ δεν θυμάμαι να το έχω δει ποτέ κάπου. Που ήμουν ένας μεγάλος σκάουτερ των παιχνιδάδικων και των video games καταστημάτων αργότερα, δεν έτυχε ποτέ να το δω. Το συγκεκριμένο είναι από Ελλάδα, συγκεκριμένα είναι, αξίζει να το πω, από τον Παναγιώτη από το Zartan Toy Store. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο ο Παναγιώτης το βρήκε σε παλιό στόκ παιχνιδάδικου στην επαρχία, μου είχε πει λοιπόν, και είναι σφραγισμένο, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, γι' αυτό και επειδή είναι και η πρώτη φορά που το δείχνουμε στο ελληνικό YouTube, είναι πιο ιδιαίτερο σαν βιντεάκι, γιατί θα το ανοίξουμε, παιδιά, σαν να το αγοράσαμε το 1988. Επίσης έχω ψάξει, έχω προσπαθήσει να καταλάβω αν ήρθε το 1988 και αυτό στη χώρα μας, δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι λίγο λάτρης και με το τι γινόταν εκείνη την εποχή, τα παλιά τα χρόνια με τις εταιρείες, η Sega, η οποία ήταν από τη Zegetron, η οποία η Zegetron ήταν παρακλάδι της Zeta Toys, η οποία υπάρχει και η μία και η άλλη ακόμα τώρα υπό το ίδιο κτίριο στο Χαλάνδρι, η Zeta Toys σαν τηλεκατευθυνόμενο, παιδιά, είχε φέρει το Turbo Bionic, το οποίο το είχα τιμήσει, μου το είχε πάρει η μάνα μου δώρο και αυτό Χριστουγέννων, ενώ το Taiko, το Turbo Trucks, είχε έρθει από άλλη εταιρεία, είχε έρθει από την Primo, οπότε ήταν ίσως λίγο δύσκολο η Zegetron να φέρει κάτι το οποίο έχει brand name από άλλο εισαγωγέα τρικατευθυνόμενων, την Primo Toys, ενώ αυτή σαν Zeta Toys έφερνε τον αντίπαλο του Turbo Trucks, το Turbo Bionic, οπότε ίσως να μην ήρθε official προφανώς από την ίδια τη Sega. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω φτιάξει εγώ στο μυαλό μου, γνωρίζοντας εκείνα τα how to, πώς γινόταν στην αγορά με τα παιχνίδια, με τα τηλεκατευθυνόμενα και αυτά, επειδή τα έχω και θυμάμαι ποιοι τα εισάγαν αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν κάποιος φίλος τυχόν ξέρει να μας πει στα σχόλια, ξέρεις κάτι, ναι, το έφερε η Sega official, όχι, ήταν παρεσαγωγή, ήρθανε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθουν πολύ λίγα κομμάτια γενικά στην Ελλάδα από διάφορα imports. Γιατί γενικά δεν το πολύ έχουμε δει σαν κομμάτι αυτό. Με μια πρόχειρη ματιά μεταχειρισμένο στο eBay κοστίζει περίπου $80. Σφραγισμένο είχα δει πριν καιρό ένα το οποίο ήταν στα 500 ευρώ, αλλά δεν υπάρχει τώρα και νομίζω ότι δεν ξέρω αν αξίζει τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να το ανοίξω μαζί σας και να χάσει ουσιαστικά το rarity του σφραγισμένου. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό ένα χρόνο ήμουνα διστακτικός στο να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί ήθελα να μείνει sealed. Παρόλα αυτά γνωρίζετε ότι σε αυτό το κανάλι αγοράζω πράγματα τα οποία με χαρά θέλω να τα δείχνω σε εσάς, να τα μοιράζουμε μαζί σας. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτό το κανάλι, για να μοιράζομαι πράγματα της συλλογής μου, της γνώσης μου, πράγματα που είχα από μικρός. Οπότε νίκησε η φάση να σας το δείξω. Νομίζω ότι έχω κάνει ένα καλό background story, ποιος, πού, τι και γιατί, και το πιο βασικό απ' όλα είναι, για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό σήμερα, χρειαζόμαστε ένα VHS player, δηλαδή ένα βίντεο στα ελληνικά, και μια CRT τηλεόραση. Δεν μπορεί να παίξει σε μια σύγχρονη τηλεόραση λόγω ότι δεν υπάρχει ο καθοδικός σωλήνας, και δεν μπορεί να διαβάσει συσκευή σήματα τα οποία λαμβάνει η οθόνη μέσω της βιντεοκασέτας που έχει γίνει εγγραφή. Όπως γι' αυτό και στις σύγχρονες τηλεοράσεις δεν παίζουν τα guns τα οποία ήταν από εποχές Dreamcast, PlayStation 2 κτλ. Και πιο πίσω. Οπότε λοιπόν έχω
θα ετοιμάσω ένα setup αφού το ανοίξουμε μέσα στο game room, να δούμε συνδεδεμένο το βίντεο στη CRT πώς μπορεί να παίξει αυτό. Εγώ κρατάω, παιδιά, μια πισινή ότι μπορεί να μην παίζει η βιντεοκασέτα από τα χρόνια να έχει απομαγνητιστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω, δεν έχω κάτσει να το ανοίξω πιο πριν για να ξέρω τι έπαιζε, για να το κάνουμε έτσι. Τώρα θα ανοιχτεί και φύγαμε λοιπόν για ένα top-down πλάνο. You are the driver with Tyco's new video driver. With Video Driver, you're in an action-packed chase, racing down the highway. Stay on the road, or you'll lose points. Where'd it go? There! Stay sharp and think fast, because with Video Driver, you're really driving. Yeah! Video Driver works with your VCR. Other adventures sold separately. New from Tyco. Λοιπόν, και εδώ το έχουμε μπροστά μας. Να το δούμε λίγο καλύτερα. Μας γράφει ότι προτείνεται 13 έως 20 ίντσες τηλεόραση. Γενικά το 88, ο μέσος όρος τηλεόραση CRT ήταν ο μέσος όρος, πάντα μιλάμε, βαριά 20-21 ίντσες. Μετά έγινε πιο ευρέως, γιατί ήταν ακριβές, όπως καταλαβαίνετε, τηλεόραση το 88. Γίνανε πιο διαδεδομένες, πιο μεγάλες ίντσες, πιο μεγάλες τηλεόρασεις. Οπότε είναι πολύ βασικό που λέει ότι θέλει 20 ίντσες τηλεόραση. Θέλω να δω, είμαι περίεργος, αν συντρίνητρον μέσα του 2003, αν θα μπορέσει να παίξει μπαλίτσα. Εδώ βλέπουμε τώρα, σας το φαίνω κοντά να δείτε τα περιεχόμενα. Αυτό ξέρετε τι μας θυμίζει, έτσι, το κλασικό παιχνίδι που σχεδόν έχουμε παίξει όλα τα αγόρια στα 90's. Τη βιντεοκασέτα, η οποία έχει μέσα δύο παιχνίδια. Εδώ έχουμε βεντούζες αποστάτες, εδώ έχουμε ένα αυτοκινητάκι και εδώ είναι ο αισθητήρας. Κάποια διαφορά γενικά στο κουτί δεν έχει. Complete set, complete with California Chase. Αυτά. Και από πίσω τα ίδια δείχνει. Λοιπόν, οπότε, και εδώ είναι, παιδιά, και η τιμή. Προφανώς, δεν φαίνεται όμως καλά, ελληνικό ταμπελάκι. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Να το ανοίξω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν σφραγισμένα πράγματα γενικά. Τώρα αυτό θα αναγκαστώ να το κόψω στο έτσι, δεν πειράζει. Οπότε πάμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο. Δεν ξέρω, δεν έχω σποιλάρει και τον εαυτό μου να δω τι έχει μέσα. Δηλαδή δεν έχω δει κάποιο σχετικό βίντεο, οπότε λοιπόν ξεκινάμε με φελιζόλ εδώ. Οπότε είμαστε από την πάνω μεριά αυτά, από την πάνω. Οπότε τραβάω σιγά σιγά. Ωραίο. Μυρίζει γενουργίλα, πάμε. Ούψ. Έλα ρε φίλε. Φω. Λοιπόν, δυνατές στιγμές, οδηγίες βλέπουμε. Introduction to mom and dad, ξέρω εγώ. Αυτοκόλλητα. Πώς να βάλεις αποστάτες. Locking lever, οδηγίες, μπαταρίες. Παίρνει και μπαταρίες, έτσι. Αυτό ανοίγει εύκολα. Το άνοιξα, σαφώς. Ουπς. Αυτό το είναι αυτοκόλλητα διπλής, πρέπει να είναι τα πίσω. Καλά, τέλος πάντων. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Θα ήθελα να ήξερα και ποια ήταν η τιμή του. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα και την εποχή. Ζόρικες οδηγίες βλέπω. Μας δείχνει και καλά πώς πρέπει να παίξουμε. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού είναι πρακτικά μαγνητοσκοπημένες σκηνές με αυτοκίνητα. Με πραγματικά αυτοκίνητα.
Εδώ πήγε να μας γίνει ένα λάθος, θα το σώσουμε τώρα. Οπότε πρακτικά έχουν μαγνητοσκοπήσει κόντρες, ξέρω εγώ, road racing σε ασφαλή, ξέρω εγώ, ρουτίνες και τα λοιπά. Και αυτό σε κάνει να σε βάζει στη φάση ότι είναι real time simulation, να το πούμε driving excitement που λέει το κουτί. Θέλει κάτι να αποδώσει, θέλει να αποδώσει μια αληθοφανή κατάσταση. Αυτό θα ρω ότι είναι πρόγονος ξεκάθαρα στο FMV, full motion video δηλαδή, που αργότερα η Sega με το Mega CD μετά από 3 χρόνια μας εισήγαγε στα video games και κοιτάγανε το μέλλον, θέλανε να είναι βασισμένο πάνω σε FMV, που το ενστερνίστηκαν και άλλες εταιρείες. Τώρα εδώ τι να πρωτοβγάλω. Λοιπόν, ένα αμαξάκι. Αυτό βγαίνει όλο. Εγώ είμαι πιο πίσω και δεν βλέπω καλά. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλω κάπως έτσι. Το τιμόνι. Μάλιστα. Οπότε και αυτό είναι το unit που, όπως ζελατίνα εδώ, καινουργίλα ρε παιδιά, καινουργίλα. Οπότε αυτό το βγάλω σε δεύτερο χρόνο για να μην κάνω τώρα καμιά ζημιά. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ο αισθητήρας εκεί πάνω. Από κάτω βλέπουμε τους αποστάτες που θα καλείται να το πιάσει. Τι άλλο έχουμε εδώ? Α, πάλι αποστάτης. Και εδώ είναι και η βιντεοκασέτα, η οποία είναι αρκετά σφινωμένη. Μου θυμίζει California Kid αυτό, Knight Rider, έτσι, ξεκάθαρα. California Chase. Ίσως να έχει επιρροή από California Knight, από τον Kid, όπως προείπα. California Chase. Και πρακτικά, από όσο έχω διαβάσει, περιλαμβάνει 2 παιχνίδια μέσα. Και συνολικά διάβασα ότι έχουν βγει 4 παιχνίδια. Δηλαδή έχει βγει και άλλη μία βιντεοκασέτα. Την οποία ανάλογα μπορούσες να την αγοράσεις ή την έβρισκες, ανάλογα τι bundle έπαιρνες, είχε μέσα διαφορετική κασέτα. Μου αρέσει αυτή τη στιγμή τρομερά η κατάσταση που είναι καινούριο και έχει, ρε παιδιά, αυτή τη μυρωδιά, την 90's. Τώρα εγώ το πιάνω, κάνω δαχτυλιές εδώ, ξέρω εγώ, ψυχαναγκαστικό, θέλω να είναι όλα τέλεια. Αυτό είναι βάρη, δεν είναι δηλαδή της πλάκας, πανάλαφρο. Έχει κάποιο βάρος. Οπότε λοιπόν, πάω τώρα μέσα να το στήσω και να δούμε αν θα μπορέσουμε να παίξουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, δεν γινότανε. Να μην είναι και ο Γιάννης στο πλάνο. Δεν γίνεται. Τον ήθελα. γιατί είναι κάτι τώρα, παιδιά, ξεκάθαρα από αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί αλλού. Το θέμα μας είναι η απορία. Γιάννη, και εσύ που είσαι έμπειρος με εγγραφές, κασέτες και αυτά, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα η κασέτα να είναι απομαγνητισμένη? Γιατί είναι σφραγισμένη. Ακούγεται πολύ ότι μπορεί να απομαγνητιστεί. Εγώ πιστεύω, άμα είναι καλά φυλαγμένη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κοίτα, αυτά είναι. Βλέπεις. Έχει πολύ λίγο υλικό και καινούργιο μέσα, έτσι. Εντάξει, πολύ λίγη ταινία. Θα είναι μικρή διάρκεια. Λοιπόν, οπότε εμείς έχουμε στήσει βάση των διγιών. Μπορεί να έρθει εδώ η Σοφία να τραβήξει λίγο καλύτερα. Το σετάραμε όπως χρειάστηκε. Ήμουν τυχερός, γιατί αυτό παίρνει μέσα, παιδιά, 4 χοντρές μπαταρίες που έτυχε να τις έχω. Καινούργιες λόγω του παιδιού για παιδικά παιχνίδια. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε εδώ, αποστάτες, κεντραρισμένα, το αμαξάκι σε συγκεκριμένο σημείο κτλ. Και πρακτικά είμαστε έτοιμοι για να δούμε αν θα παίξει. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, για βάλε. Η κασέτα είναι γυρισμένη. Κάνει auto play, νομίζω. Ναι. Σέγγα! Παίζει. Tracking, όπα, αυτό είναι της βίντεο. Αυτό ναι, το κάνει το βίντεο όταν μπαίνει η κασέτα να τσεκάρει. Έλα ρε φίλε, παίξε, γιατί θα βγει φόλο το βίντεο άμα δεν παίξε. Δεν φαντάζεσαι. Έλα ρε. Τα, κομπλέ. Έπαιξε. Νότις. Όχι ρε. Δεν
video is protected by the copyright. Λοιπόν. Εντάξει. Καλιφόρνια, τσι. Έχουμε, έχω βάλει και καλό καλό δίδευση, έτσι. Γεια σου, video driver. Οχ! Ελληνικά. Video driver, στην τηλεόρασή σου, όπως βλέπεις. Τι λες, αμάλεκ. Αυτός δεν ήταν. Συμβουέψου ότι η άσπρη γραμμή είναι σε ευθεία με την κορυφή των γωνιών του video driver. Αν θέλεις βοήθεια, σταμάτησε την κασέτα και ζήτησε από κάποιον να σε βοηθήσει. Θες βοήθεια, Νίκο? Καταρχήν ζούμε επικές στιγμές, γιατί ναι, αυτή η φωνή νομίζω είναι και του τύπου που ήταν στο Git την κασέτα. Α, σωστά, ναι, αυτός ναι, ναι, είναι. Ναι, ναι. Στο Greenville της Μοντάνα, ακριβώς στις 12 το μεσημέρι της 25ης Μαΐου 1983, ένα άγνωστο και τεράστιο αντικείμενο κατέβαινε μου γκρίζοντας κατά χθόνια ίσια στο ξέφωτο που έζωνε τη μικρή πόλη. Ένας υπτάμενος δίσκος, ένα πελώριο ολοστρόγγυλο πράγμα σαν ασημένια σβούρα αστραποβολούσε στον ήλιο. Και στο τρυποτράξ προγινάτανε η διαφήμιση. Ωπα ρε φίλε, εντάξει, ελληνικές οδηγίες δεν έχει μέσα, αλλά η κασέτα έχει ελληνική μεταγλώτηση. Και δεν γράφει κάπου ότι... Όχι! Πάτησε λίγο γκάζι. Κοιτάξτε εδώ! 1988. Πάμε! Πανταγκάζ. Ξεκινά. Φύγαμε! Ωπα, 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 ωπα! Τι γίνεται τώρα εδώ? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ο Κιτ! Πάμε. Έλα, με πρότιμα ακόμα. Ωπα, ωπα, δυνάμωσε. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Τα πλάνα οι γωνίες είχαν λίγο θέμα, ε. Ωπα, 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 ανάποδα. Έλα ρε φίλε. Μείνε στη γραμμή σου. Κάτι δεν πάει καλά, ε. Πάτα φρένα. Προσέχει που τρακάμε. Καλά, το, εγώ πεθαίνω για το σπικάζ αυτή τη στιγμή. Επικό, έτσι, ναι. Όπα! Πάμε! Προηγείτε στον αυτοκίνητο. Έλα ρε φίλε. Ο Μαξικό, κόβονται τα πλάνα ασύστολα. Όχι, το περάσαμε. Εντάξει. Ω, ανάποδα, πάμε. Α, ο, τι έκανες, Μωρισένια. Δεν έχει 100% συγχρονισμό, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ extreme, εκτός αν δεν έχουμε καλυμπράρει εμείς καλά το... τον αισθητήρα. Εντάξει, πιάσ' τον. Βρήκαν τα γρανάζια. Οπα, άκου. Λες να διαβάζει καλύτερα τώρα. Τι έγινε? Έλα. Και αυτό τώρα σκέψου, έτσι. Α, ξύπνησε. Να το έχεις πάρει πόσα λεφτά, ναι, να έχεις κολλά βρήσει τα πάντα για να το κάνεις να δουλέψει και να μην μπορείς να περάσεις και την πίστα και να έχει και μία πίστα. Άκου εδώ, τι γίνεται? Κοίτα ρε. Αυτό το έκανε πώς. Με τους βρίσκει. Μεγάλη χάρη σου, Σέγκα! Μεγάλη χάρη σου! Έχει
θυμώσει το Porsche. Ωπα! Τι έθα. Πάει, θα σπάσει το μοτέρ. Θα σπάσει το μοτέρ. Πάει το μοτέρ, έσπασε. Λοιπόν. Εγώ αν το είχα, ήμουν πατέρας, το είχα πληρώσει, το πέταγα. Δεν ξέρω ότι δεν έχουμε, αν δεν είχαμε κάνει κάτι καλά εμείς, δεν ξέρω αν αυτές είναι οι μπαταρίες, δεν ξέρω αν αυτές είναι το καλυμπράρισμα. Πάντως, οκ, okay, είναι μια πρωτόγονη μορφή τέτοιας διασκέδασης, ξεκάθαρα πρωτόγονη, 1988 παιδιά, έτσι τώρα μην λέμε μαλακίες. Ίσως δεν είναι και η οθόνη αυτή που πρέπει, από θέμα εντσόν που προτείνει ο κατασκευαστής. Παρόλα αυτά όμως, ασχέτως πως παίξαμε εδώ, νομίζω ότι είδατε το concept. Να κάτσεις να στήσεις με τις αποστάσεις, με τις βεντούζες, να βάλεις μπαταρίες, να ευθυγραμμίσεις αυτό, να πάρεις σήμα ο αισθητήρας μέσα, να χτυπάει τα flashing icons της βιντεοκασέτας για να αποφεύγεις τα εμπόδια. Υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει μια μεθοδικότητα και μια ομορφιά σε αυτό το εγχείρημα. Τι πιστεύεις, Ιρακιάννη? Μεταγλώτηση πάνω απ' όλα. Κοίτα, και εγώ σκάλωσα με τη μεταγλώτηση. Ανατρίχιασα. Νομίζω το κάνω short αυτό με τη μεταγλώτηση για να σκαλώσει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εσύ εντάξει, πώς το βλέπεις? Καλό, τίμιο, εντάξει. Ναι. Άμα κολλάει συχνά και. Σου σπάει λίγο την εμπειρία. Ναι. Δεν ξέρω. Το έχεις δει ποτέ μηνιών για αυτά? Όχι, ποτέ. Ρε φίλε, και εγώ δεν το είχα δει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ, δηλαδή, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το είχα ένα χρόνο στην αποθήκη, φίλε, και το περίμενα. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό το έχω δει από το που άρχισα να ασχολούμαι με το ρετρό. Δηλαδή, το είχα δει εγώ στο Zatan Story Store που το είχε σε αρκετά κομμάτια από το 2014. Και ξέρεις, τα βλέπα εκεί που δεν τα παίρνανε και λέω, άσε, θα πάρω κάποια στιγμή ένα. Εκεί το πήρα πέρσι. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον μπορείς να βρεις πολλά. Εντάξει, αυτό ήταν σφραγισμένο, αλλά μην νομίζω ότι θα τα παίξουμε. Θα μπουν όλα πάλι με προσοχή στα σακουλάκια. Και θα είναι σαν σφραγισμένο και θα πάει πάλι αποθήκη. Θα το βάλω κάπου εδώ, λες, να πει εδώ με τα σέγγα πάνω, να γουστάρουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιαννάρα, ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τη σοφία. Πάμε πάλι για outro. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Sega Pavla Taiko Video Driver. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι με μια μεγάλη ιστορία από πίσω του. Πιο πολύ αυτό που είπα στο unboxing, ότι η Sega ήθελε κάπως με αυτό να ξεκινήσει το πρόγονο του FMV Sequence Video που είδαμε στο Mega CD και αργότερα από τότε από άλλες εταιρείες όπως το 3DO, το CDI κτλ. Χάρηκα που το άνοιξα και που το μοιράστηκα μαζί σας. Ήταν κάτι που το εν τέλει το ήθελα. Ένα κομμάτι που δεν το βλέπει συνέχεια. Πρώτη ελληνική παρουσίαση, Sega Taiko Video Driver. Θέλω να δω στα σχόλιά σας αν το θυμάστε, αν κάποιος τυχόν το είχε, δηλαδή αν κάποιος το είχε και το είχε παίξει τότε, πραγματικά από μένα respect, man, ξέρω εγώ, ok, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως ξαναείπα, εγώ δεν το είχα δει ποτέ. Είναι ένα ωραίο κομμάτι και για display και μόνο, δηλαδή πίσω στις συλλογές με τα Sega, κάποια στιγμή που θέλω να φτιάξω σύντομα και ένα playroom, game room πιο μεγάλο. Γελάς, όχι εντάξει, θα το κάνω πιο μετά. Λοιπόν, παιδιά, περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω ένα like για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε, επίσης είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ένα βίντεο εδώ στο σαλόνι με το γνωστό background. Κάποιοι μου στέλνατε στο Instagram, θέλουμε κλασικό console hunting βίντεο πίσω με το τεράστιο background σου και αυτά. Παιδιά, να ξέρετε ότι απλά είναι η δυσκολία λόγω με το παιδί. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχω το παιδί εδώ. Θα πρέπει να βρω να το κρατήσει η γιαγιά του. Κάπως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε, να ξέρετε ότι θέλω να κάνω βίντεο εδώ, σε αυτό το χώρο, εδώ που με μάθατε, στο σαλόνι. Αλλά η φάση, οι εποχές αλλάζουν και θα βρούμε κάπως την άκρη, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, περιμένω σχόλια, περιμένω ένα like, περιμένω ένα subscribe αν είσαι νέος φίλος στο κανάλι. Πάμε δυνατά. Έρχονται ωραία πράγματα το επόμενο διάστημα. Αυτό το καλοκαίρι το έχω φορτώσει, ενώ τα κανάλια θα κλείσουν. Εγώ το έχω φορτώσει αυτό το καλοκαίρι με δυνατά βίντεο. Game rooms, play rooms, console hunting room, tools κτλ. Θα περάσουμε ωραία αυτό το καλοκαίρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε σύντομα. Keep it retro!